Η καταστροφή των Ανοιγείων. Στίχη της Ειρήνης Αναγνωστάκη. Τραγουδάει ο Γιάννης Αεράκης από τα Ανόια Μηνοποτάμου. Λουλουδιά μην αντιζέτε πουλιά, μην γελάει δείτε τα Ανόια μας έκαψανε και να τα λυπηθείτε. Μια Κυριακή την ταχύνη ώρα που λειτουργούσε μπήκα στα Ανόια Γερμανίτσα αντάτες και ζητούσε. Αντάτες αδεύρικανε και καβάνε το κόμμα γέρους και γίνε κοπέδα κάτω τα καμανόλα. Αγούστε Γερμανό φίλε φωνιά και στα μπίτι και μαύρη ζωνή έβαλε στη σκλαβωμένη Κρήτη. Μαύρα φορούνε τα βουνά κι ο γέρας ψιλορίτης πέθουν τα νογιά το χωριό τους ηρωές της Κρήτης. Ο Παναγιά Μάνο Γιάννη που σουν αυτή την ώρα όταν έβαζα τη φωτιά στα ξακουσμένα νόγια. Ανόγια μωρίνο χωριό και κάψα σε σκυλί και έβαλα σε σου τα πήρα και γίνει και για γίνει. Τα μεγάρα σε ρίξανε και την τροφή σε πήρα. Τα ρούχα σου τα πλούμιστα στη Γερμανία πήγα. Ανόγια μου τα πλούτη σου και τα όζα τα τόσα. Οι Γερμανοί τα πήρανε χωρί να δώσουν γλώσσα. 10.000 Γερμανοί χωρίς τους και στα βίτες σε έκδισαν και σε έτσεγανε τις μέρες και τις νύχτες. Πρώτα χάλασαν το σχολείο και κάψαν τα θρανία και τα παιδιά σου πήγανε εις τα οικοτροφία. Και κλαίει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και έχει λαχταρά να τη δει και έχει καρδιά της λαύρας. Έχουνε περιποιήσει σπουδαία τα καημένα μα έχουν περιορίσει κι είναι όλα χλωμιασμένα. Θέρμα συγχαρητήρια δίνουν στους αρχηγούς που φρόντισαν για τα παιδιά τα στέγα του χωριού μας. Αιγύπτου και Αμερική μαζί με την Αγγλία έφεραν δώρα πλουσία σ' αυτή τη δυστυχία. Κι έχομαι ελπίδες εις αυτούς να χτίσουν το χωριό μας και να το ξαναχτίσουν εσά πρώτα το σχολείο μας. Ήρθαν τ' Αιγύπτου τα πουλιά για να παραθερίσουν στα Ανόγια δεν έβρικανε τη χουβολιά να χτίσουν. Πρώτου να το χαλάσουνε οι σκύλοι το χωριό μας ήρθαν κι εκτέλεσανε πρώτα τον αρχηγό μας. Πρώτο εκτέλεσαν το σκούλα και το δραγουδάνι κι ύστερα κάψαν το χωριό κι έγινε αθάλι. Που θέλα πάνη στη Λίβη τα δίτσα να μιλήσουν και το πυροπάθι χωριό ήθελε υποστηρίξουν. Έχουνε θύματα πολλά τα νόγια τα καημένα εις τα βιβλία της Ανδρίας τα έχουν περασμένα. Για την πατρίδα πέσανε για τον ηρωισμό τους του κραϊπέα παγωγή το κάψε το χωριό μας. Έκαψε ο Σιβής το χωριό που το είχε καθήμα του όμως δεν
ζούσε ένα το δυνατό χάρη καρδιά του. Γιατί τον ετύλιξανε τα λόγια να τα αρτατσιά και τον εγκρεμπόστησανε σαν τα γρία γεράτσια. Και ζωντανό τον πήγανε στα λόγια όλη η μέρη κι ανακρίση του πήρανε όλοι καπετάνεοι. Αφού δεν εμολογήσε και το γουρούνι πράγμα στον τάχο τον έβαλανε μόλι του την ομάδα. Έγινε και μνημοσύνο στα λόγια τα καημένα και στέφανα κατέθεσα με μάτια δακρυσμένα. Κόσμος πολλής μαζεύτηκε στα λόγια στην πλατεία. Δάκρυα πολλά χύθηκανε έτσινη την ημέρα. Ήρθε στρατός και προσκόπη με το Μητροπολίτη και ο υπαγός των Αθήνων κι όλοι οι αργέτης Κρήτης. Δόξα έχουν οι Άνογιαννιάδοι και τα παιδιά τους και της Ανδρείας το Σταυρό έπειραν τα αρμάτα τους. Πάλι τα λόγια θα γίνουν καλύτερα μια μέρα αφού λευτερώθηκαμε δε λέγονται καημένα. Και πρέπει να μονιώσουμε οι άστεγοι λιωμαδοί να τη χειροκράτησουμε την νίκη τη μεγάλη. Να παίζουνε χαρούμενες τη νίκη καμπάνες, να κλαίνε αδερφιά κι ορφάνα χείραδες και μανάδες. Τον ενέρο της λιμόνιας θα πιούμε με το γαλά, να τα ξελισμόνισουμε τα πάθη τα μεγάλα. Να έρθει στον κόσμο λευτεριά, να έρθει στον κόσμο ρινίτσι, ίσω να την ξέχασω με την ψυχή την οδύνη. Τα βασανά των Ανογιών, ποιος θα τα σύνταξει, εις το πανεπιστήμιο πρέπει να πασπουδάξει. Κι εγώ με μια γραμματή γυναίκα παιδιωμένη, κι αν έχω λάθα αδερφιά μου να είμαι συμπαθισμένη.